Η κυβέρνηση με το παρόν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και με πρόσχημα τη διασφάλιση της παροχής στον πολίτη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο ίδιο αντιδραστικό παζλ της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση που η ίδια ξεκίνησε, η Νέα Δημοκρατία, ως κυβέρνηση όμως το 2014 και με Υπουργό Εσωτερικών τον σημερινό Πρωθυπουργό. Την συνέχισε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους νόμους Κατρούγκαλου Βερναρδάκη, αφήνοντας άθικτο το επιχειρησιακό πρόγραμμα μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα 2014-2020 και ως προς τους στόχους, τους άξονες και τις προτεραιότητες που έθετε. Σήμερα ανοίγει και πάλι η όρεξη της Νέας Δημοκρατίας για ακόμα πιο επιθετική αντιλαϊκή πολιτική και για αντιδραστικές αλλαγές στο δημόσιο. Στην κυριολεξία ο λαός μας έχει αηδιάσει και έχει κουραστεί με τις βαρύδουπες εκφράσεις για χρηστή διοίκηση, καλή διακυβέρνηση, διαφάνεια, μηχανισμούς λογοδοσίας και πολλά άλλα. Ούτε οι ανεξάρτητες αρχές, ούτε τα οργανογράμματα της δημόσιας διοίκησης, ούτε η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, ούτε αυτή η περιβόητη καλή νομοθέτηση, ούτε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ούτε τα νέα συστήματα προσλήψεων μπορούν να διασφαλίσουν αυτή τη λεγόμενη αξιοκρατία στο δημόσιο τομέα και να εδραιώσουν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. Αντιθέτως, θα διασφαλίσουν την προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης στις ανάγκες των απαιτήσεων της καπιταλιστικής οικονομίας. Όλες αυτές είναι έννοιες και αρχές βαθιά εξαρτημένες. Υλοποιούν το νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Υπηρετούν τη δημόσια διοίκηση που βρίσκεται σε αντίθεση με τις αγωνίες της εργατικής τάξης, της πλειοψηφίας του ίδιου του λαού μας. Υπηρετούν αυτή την αντιδραστική αναδιοργάνωση του επιτελικού αστικού κράτους, προκειμένου να προσαρμοστεί η δημόσια διοίκηση εργαλείο στήριξης της ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητας της καπιταλιστικής οικονομίας προς όφελος του κεφαλαίου. Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, στηριζόμενοι σε υπαρκτά προβλήματα του δημόσιου τομέα και με πρόσχημα την καταπολέμηση της κομματικοποίησης, της πατάλης, των διάφορων σκανδάλων και τις κακές υπηρεσίες, υπαρκτά προβλήματα που οι ίδιες αυτές κυβερνήσεις δημιούργησαν και είναι συστατικό μιας δημόσιας διοίκησης η οποία καλείται να λειτουργήσει έτσι, με αυτόν τον τρόπο, για να υπηρετήσει τις ανάγκες και τις επιλογές της αστικής τάξης, προσπαθούν να ξεδεγκελάσουν με τις διάφορες θεωρίες αυτές περί ανεξάρτητου και ακομμάτιστου του δημόσιου τομέα ή ενός αποτελεσματικού κράτους, μόνο και μόνο για να χαθεί η αμετροέπεια των διακηρύξεων και να θολώσει το ταξικό τους πρόσωπο. Πόσο πιο χαρακτηριστική είναι η υποκρισία της κυβέρνησης στην περίπτωση του άρθρου 54 του παρόντος νόμου. Μια φωτογραφική διάταξη με ευθεία παρέμβαση σε μια κατά τα άλλα ανεξάρτητη αρχή του ΑΣΕΠ, επιχειρώντας να βάλει πρόσωπο επιλογής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στη θέση του Προέδρου του ΑΣΕΠ. Μα είναι φανερό, η κυβέρνηση κοροϊδεύει. Κοροϊδεύει και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει το λαό. Με το παρόν σχέδιο νόμου για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του δημόσιου τομέα και το σύμβουλο ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση, προσπαθεί να πείσει το λαό ότι μπορεί το δημόσιο και οι υπηρεσίες του με την εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου να του εξασφαλίσουν πιο αποτελεσματική λειτουργία που θα υπηρετεί τα συμφέροντά του. Ουδέ ψευδέστερο και απατηλό. Πιο αποτελεσματικό κράτος σημαίνει πιο ταξικό που να εξασφαλίζει τη λειτουργία του χωρίς κραδασμούς, με κεντρικό έλεγχο, εξασφάλιση της απαραίτητης εφαρμογής των πολιτικών επιλογών. Δηλαδή πιο ευνοϊκό για την άρχουσα τάξη και ακόμα πιο αντιλαϊκό και πιο αυταρχικό για τους εργαζόμενους. Σε ένα τέτοιο κράτος και σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις προφανώς συμφωνεί, καλά εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής, όλα τα άλλα κόμματα που υποστηρίζουν το σύστημα. Έτσι εξηγείται και η αναφορά του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ ξεκινώντας την σημερινή του τοποθέτηση ότι δεν πρόκειται να οξύνουν την αντιπαράθεση ούτε να καταφερθούν ενάντια στον καπιταλισμό. Είναι αυτό που λέμε η χαρά δεν σας αφήνει. Τι να κάνουμε. Επειδή η γυναίκα του Κέσσαρα πρέπει να δείχνει και τιμιά,
Το αστικό κράτος πρέπει να προβάλλει την εφαρμογή ενός συστήματος αυτοελέγχου, ενός συστήματος με τη λογική αυτών των συστημάτων διαχείρισης HASP, ISO κλπ, όπου με πρωτοτυποποιημένες διαδικασίες, αλλά άκρως καθοδηγούμενες από τους επικεφαλείς των επιχειρηματικών ομίλων και εν προκειμένου των φορέων του δημοσίου, υπουργούς, διοικητές, περιφερειάρχες, δημάρχους, θα γίνονται αυτά που επιλέγουν. Είναι σαφής η πρόβλεψη στο άρθρο 9 ότι ο επικεφαλής του κάθε φορέα εγκρίνει το περιεχόμενο του κανονισμού λειτουργίας της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, εγκρίνει το εγχειρίδιο εσωτερικών ελέγχων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών της μονάδας και εκδίδει τις εντολές εσωτερικών ελέγχων. Το Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Που αποτυπώνει την κυρίαρχη λογική όχι μόνο σε αυτό το σχέδιο νόμο, αλλά και σε αρκετούς νόμους που αφορούν τη λειτουργία του κράτους και τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Και όπως και στη λειτουργία των επιχειρήσεων οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν μπορούν να τους κοντράρουν, έτσι και μέσω αυτών των συγκεκριμένων διαδικασιών που θα επιβάλλει ο κάθε φορέας, θα δένονται τα χέρια των υπαλλήλων που εντοπίζουν ζητήματα και πρέπει να βάλουν την αντίρρησή τους σε ενέργειες και εντολές των επικεφαλής της διοίκησης. Εξάλλου, η σύσταση της μονάδας εσωτερικού ελέγχου με απόφαση του επικεφαλής κάθε φορέα μπορεί να ανατίθεται και σε εξωτερικό συνεργάτη. Και είναι πράγματι προκλητικό να μιλάει η κυβέρνηση για ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου με υπαγωγή της μονάδας απευθείας στον επικεφαλής του φορέα, καθώς και με τη σύσταση και λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου, την οποία παρουσιάζεται ως ανεξάρτητο σώμα, γιατί τα μέλη της Επιτροπής θα προέρχονται από άλλους φορείς. Τώρα, σε σχέση με τον Σύμβουλο Ακεραιότητας, πραγματικά θέλουμε να μας πείτε και να μας πείσετε τι έχετε να προσθέσει αυτός ο Σύμβουλος Ακεραιότητας, στη δημόσια διοίκηση. Από πού προκύπτει ότι με τον Σύμβουλο Ακεραιότητας θα επιληθούν στρεβλώσεις, η διαφθορά, η διακρίση, η αναξιοκρατία, οι αδικίες εν πάση περιπτώσει και τόσα πολλά άλλα τρωτά της δημόσιας διοίκησης. Μα καταρχήν το ίδιο το σύστημα με όλο αυτό το νομικό και θεσμικό πλωστάσιο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, καθώς επίσης και η αποστολή της, οι πολιτικές που ασκούνται, δεν αποτελούν ταυτόχρονα και τροχοπέδι για την εξάλληψη τέτοιων φαινομένων. Ο σύμβουλος αυτός θα είναι πάνω από όλα αυτά, θα είναι κάτι το αδέκαστο, τι θα είναι αυτός ο σύμβουλος? Θα είναι στην πραγματικότητα ένας επιπλέον μετακλητός υπάλληλος, όπως και τόσοι άλλοι. Για πέστε μου δηλαδή, ο συμπαραστάτης του πολίτη που τόσο πανηγυρικά καθιερώθηκε στην τοπική διοίκηση, τι έκανε? Έλυσε προβλήματα πολιτών τη στιγμή που αυτοί οι πολίτες χαρατσώνονται όλο και περισσότερο, τους φορτώνονται όλα και περισσότερο βάρη? Τι θα πει εμπιστευτικά? Μπορεί ο καθένας και κάθε μία, εκτός από καταγγελίες παρενόχλησης ή παρατυπιών, να καρφώνει κιόλας και να λέει ποιος συνδικαλίζεται και ποιος δεν συνδικαλίζεται, ποια είναι τα πολιτικά πιστεύω του ενός και ποια τα πολιτικά πιστεύω του άλλου? Κάτι σαν Α2 πληροφοριών μου θυμίζει αυτό του στρατού. Επιτρέψτε μου, ειλικρινά. Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν έχουν ανάγκη από τη θεσμοθέτηση τέτοιων συστημάτων ελέγχων και συμβούλων, τάχα μου, ακεραιότητας, αλλά από μαζικές προσλήψεις, από μαζικούς μόνιμους διορισμούς, από τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, τη ζωντανή λειτουργία των σχολικών μονάδων, από κοινωνικές δομές στους δήμους. Και το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν γίνονται διορισμοί με συνέπειες στις υπηρεσίες και τα κοινωνικά δικαιώματα, στις σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και τις ευθύνες που τους φορτώνουν, ενώ είναι ευθύνες των κυβερνήσεων. Με το άρθρο 164 του νόμου 4270 του 2014, αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, που ενσωματώνει μια ευρωπαϊκή οδηγία του 11, δημόσιο, λογιστικό και άλλες διατάξεις, ορίζεται η υποχρέωση όλου του δημόσιου τομέα και των οργανισμών τοπικής διοίκησης για την κατάρτιση υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Άρα δεν είναι κάτι καινούριο,
έρχεται λίγο πιο πίσω. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται σε όλους τους φορείς γενικής κυβέρνησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 3492 του 6, του 2006. Ως γνωστόν, αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία που ενσωματώνεται σε αυτόν τον νόμο αφορά τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας σε ευρωενωσιακό επίπεδο και τη διαμόρφωση των μοχλών ελέγχου σε επίπεδο κρατών μελών. Μέχρι σήμερα, αναφορικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τον έλεγχο στην τοπική διοίκηση, έχουν δομηθεί μία σειρά από κανόνες και μηχανισμούς ελέγχου, όπως ο κανόνας των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών που διαμορφώνονται στη βάση δημοσιονομικών στόχων και ελέγχονται από το Οικονομικό Παρατηρητήριο. 2. Η απαγόρευση και ο έλεγχος των προσλήψεων από το αρμόδιο Υπουργείο. 3. Ο προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος δαπανών από το ελεγκτικό συνέδριο και φυσικά η εποπτεία που θεσμικά ασκείται από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βάση τον Καλλικράτη, που ακόμα δεν έχει δομηθεί, και ο υποπτικός έλεγχος που ασκείται σήμερα από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι διαδικασίες του εσωτερικού ελέγχου δεν έχουν δομηθεί μέχρι σήμερα. Πιέζει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμοστούν. Ναι, είναι προαπαιτούμενο του νέου κύκλου αξιολόγησης που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και η παρούσα νομοθετική ρύθμιση. Βέβαια, το ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους, με αυτό το ζήτημα μάλλον, έχει ασχοληθεί και η ΚΕΔΕ, οι Δήμαρχοι, περιφέρειες, με αφορμή το γεγονός ότι από τις αρχές του χρόνου σταμάτησε ο προληπτικός έλεγχος δαπανών από το ελεγκτικό σώμα που υπήρχε στους Δήμους καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης. Η ηγεσία της ΚΕΔΕ στις προτάσεις της για το νέο κύκλο αντιδραστικών μεταρρυθμίσεων που ετοιμάζεται για την τοπική διοίκηση κάνει ειδική αναφορά στο ζήτημα του εσωτερικού ελέγχου. Να μην το διαβάζω, αν χρειαστεί θα το διαβάσω. Οι αναφορές λοιπόν της ηγεσίας της ΚΕΔΕ από το 2018, παρακαλώ, ακόμα και μάλιστα ομόφωνες, δηλαδή όλων των κομμάτων που συμμετέχουν στην ΚΕΔΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα ως γνωστό δεν συμμετέχει, όχι γιατί δεν θέλει, γιατί δεν έχει εκπροσωπηθεί μέχρι τώρα, ομόφωνες, επαναλαμβάνω, αποτυπώνουν με σαφή τρόπο ότι ο χώρος των αιρετών στην τοπική διοίκηση, στελέχη των δικών σας κομμάτων, επαναλαμβάνω, έχουν πλήρως ενσωματώσει, copy-paste δηλαδή, την αστική στρατηγική όσον αφορά το ρόλο της. Οι θέσεις τους υιοθετούν, κατά την άποψή μας, τις πιο αντιδραστικές θεσμικές ανατροπές που έχουν επέλθει στο χαρακτήρα και στο ρόλο της τοπικής διοίκησης, καθιστώντας την τελευταία οργανικό στοιχείο του συστήματος και των διεργασιών που συντελούνται σε αυτό. Ο μηχανισμός του εσωτερικού ελέγχου που δομείται σήμερα και νομοθετικά έρχεται ως φυσική συνέχεια του δομημένου ασφικτικού δημοσιονομικού ελέγχου, επιδιώκοντας εκτός από την απαρέκλητη εφαρμογή των δημοσιονομικών στόχων και στην εμπέδωση μιας πιο ενεργούς και συμπαγούς ενσωμάτωσης εργαζομένων και υπηρεσιών, συλλογικών οργάνων στην τοπική διοίκηση, στην αστική, να το πω έτσι, στρατηγική της διασύνδεσης των λειτουργιών της με τις επιχειρήσεις και τις προτεραιότητες στη βάση των επενδυτικών προτεραιοτήτων. Στην παραπάνω βέβαια κατεύθυνση συνδράμουν και σειρά άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις που είτε πέρασαν εδώ και χρόνια και προετοίμασαν το έδαφος, είτε είναι σε πορεία εφαρμογής, όπως για παράδειγμα η αντιδραστική ως προς την ουσία της αξιολόγηση για υπηρεσίες και υπαλλήλους. Εμείς βεβαίως, κυρίες και κύριοι, όταν κάνουμε κριτική στις αλλαγές και στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, δεν υπερασπιζόμαστε αυτό που υπάρχει. Το που υπάρχει είναι αυτό που οικοδομήσατε εσείς. Ούτε φυσικά κλείνουμε τα μάτια σε υπαρκτά φαινόμενα διαφθοράς. Ούτε αδιαφορούμε για αναγκαίους λειτουργικούς εξυγχρονισμούς που σχετίζονται με τις λαϊκές ανάγκες. Ούτε και αγνοούμε τις φιλότιμες και ηρωικές πολλές φορές προσπάθειες των εργαζομένων στο δημόσιο που έρχονται καθημερινά σε επαφή με το λαό. Τους οποίους βέβαια δεν τους ταυτίζουμε συλλήφθην με την αντιλαϊκή φύση και την αποστολή του αστικού κράτους, για την οποία δεν έχουμε την παραμικρή αυταπάτη. Αυτό που θέλουμε να υπερασπιστούμε είναι η αξιοπρέπειά τους στην εργασία, τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους να πηγάζουν ακριβώς από αυτή την αξιοπρέπεια. Αυτό που θέλουμε να δείξουμε εν τέλει στο λαό είναι ότι ο βαθιά ταξικός και αντιλαϊκός χαρακτήρας αυτού του κράτους που εσείς υπηρετείτε
ανεξαρτήτως διαχειριστεί ή πολιτικής μορφής που αυτό παίρνει διαχρονικά ως όργανο κυριαρχίας της κυρίαρχης τάξης. Με το νομοσχέδιο λοιπόν που προωθείτε δεν έχετε στόχο την ικανοποίηση των διευρυμένων λαϊκών αναγκών, την παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών. Άλλωστε η συνολική πολιτική, γιατί κρίνεται, το νομοσχέδιο κρίνεται και στα πλαίσια μιας συνολικής πολιτικής, καθημερινά μιας πολιτικής που τσακίζει τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν είτε είναι στο δημόσιο είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα, όλα τα λαϊκά στρώματα έχουν συμφέρον και ανάγκη από μια δημόσια διοίκηση που βασική της αποστολή θα είναι να υπηρετεί την ανάπτυξη σε όφελος του λαού. Προϋπόθεση βέβαια γι' αυτό είναι να αλλάξει χέρια η εξουσία, κύριε Βορύδη. Και προϋπόθεση είναι η εργατική λαϊκή εξουσία. Αυτή θα την επιβάλλει ο λαός είτε έτσι είτε αλλιώς. Και η κερίου μένε τι. Λοιπόν, αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.